Χαριντονίδη. Συγεννήθηκα σε αυτήν την ενορία του τμήματος προδρόμου. Το σπίτι μου είναι 30-40 μέτρα πιο κάτω από αυτό που φαίνεται απέναντι. Είναι μια η μικρότερη ενορία της Λαπίθου από τις παλιές που μέναμε. Αλλά ήταν η πιο σημαντική γιατί ήταν όλη η κοινωνική και η οικονομική ζωή συγκεντρωμένη. Ήταν μια ωραία ενορία. Συνόρευα με την τουρκική συνοικία από το σπίτι μου περίπου στα 20 μέτρα. Ήταν το πρώτο σπίτι τουρκικό, όπου έμενε ο Φαΐκης μαζί με την οικογένειά του, που ήταν μουχτάρης. Δεν είχε πολλούς κατοίκους η ενορία, περίπου εδώ είναι η είσοδος της εκκλησίας προδρόμου. Δεν λειτουργούσε σε μόνιμη βάση, γιατί δεν είχε παπά διορισμένο μόνιμο. Μερικές γιορτές το χρόνο και μερικές φορές, όπως μια από αυτές ήταν η επίσημη γιορτή της εκκλησίας 29 Αυγούστου, εφέρναμε κατά κάποιο τρόπο δανεικό παπά από άλλες ενορίες, συνήθως από τον Άγιο Λουκά. Ο πατέρας μου ήταν ο μόνιμος επίτροπος της εκκλησίας εδώ και ταμείας. Βέβαια ήταν φτωχή η εκκλησία, φτωχή ενορία. Δεν είχαμε πολλούς πόρους, αλλά τα κατάφερνε. Είπαμε ότι η ενορία του προδρόμου ήταν η πιο μικρή της Λαπίθου, αλλά ήταν η πιο σημαντική σε εισαγωγικά βέβαια. Ήταν συγκεντρωμένη όλη η κοινωνική και η οικονομική ζωή. Το Δημαρχείο, το Παντοπολείο, το Δαμιευτήριο, το Σινεμά, το Ήρης. Είχαμε συνεργατικό Παντοπολείο, σύλλογο. Ήταν σχεδόν όλη η κοινωνική ζωή ήταν συγκεντρωμένη. Είναι μια περιοχή, μια ενορία με πολλή κίνηση και πολλή έτσι, δραστηριότητα. Ναι. Ήταν κατά κάποιο τρόπο το κέντρο της πόλης. Ακόμα και η πλατεία Ηρώων θεωρείται ότι ήταν στην ενορία μας. Ή βέβαια στα όρια με την ενορία Αγίου Λουκά, αλλά ουσιαστικά ήταν στην ενορία προδρόμου και η πλατεία Ηρώων, όπου γίνονταν και εκδηλώσεις, ομιλίες, παρελάσεις. Εδώ αριστερά βλέπουμε το φούρνο του Παναΐτου Κύρη και το σκαρπάρικο, το τσαντεράδικο του Σωτήρη του Σακαλή. Πιο κάτω ήταν ο κατοκαφενείο του Μεθόδιου, που ήταν ο μεγάλος πλάτανος, ο οποίος δυστυχώς έχει κοπεί. Και ακριβώς δίπλα από το καφενείο του Μεθόδιου, ο Μήλος, ο παλιός, είναι ένας παλιός νερόμήλος. Γιατί εκεί κατέλεγε νερό, πολύ από το Κεφαλόβρισο. Και το λειτουργούσε τα παλιά τα χρόνια. Το σπίτι της Κυριακού του Λούμπα. Ήταν ράφτινα Κυριακού. Και εδώ... δεν μπορώ να αναγνωρίσω καλά την περιοχή τώρα γιατί άλλαξε. Ήταν ένα περιβολάκι, είναι ένα περιβολάκι τέλος πάντων, που είχε λεμονιές. Και πας γύρω-γύρω και καταλήγεις στο συνεργατικό. Απέναντι είναι το καφενείο του Μεθόδιου και από εδώ το βουλί, το καθόμαστε. Πίσω μου ακριβώς είναι ο ποταμός, ο οποίος περνάει πάει μέχρι την θάλασσα. Περνά μέσα από την τουρκική, από τον τουρκό Μαχαλά, την τουρκική συνοικία την Λαπίθου, ας πούμε, και καταλήγει. Ακριβώς από αυτό το σημείο αρχίζει η τουρκική συνοικία την Λαπίθου, το Κομαχαλάς. Στη γωνία ακριβώς ήταν ένα από τα δύο καφενεία των Τούρκων, την Λαπίθου, του Μεμέτη, αν θυμάμαι καλά το όνομα, πιο πίσω ακριβώς το σχολείο το δημοτικό και απέναντι από το δημοτικό η μία από τις δύο τζαμές, η πάνω τζαμή, η λεγόμενη. Στο σημείο που είναι η διασταύρωση, που αρχίζει κάτω η τουρκική συνοικία και εδώ ήταν το ο δρόμος που είχε τη μεγαλύτερη κίνηση στην Λάπιθο. Από εδώ ακριβώς, μεταξύ 60 και 63, στην Εθνική Γιορτή των Τούρκων, περνούσε η παρέλασή τους, του δημοτικού, του σχολείου. Έρχεται από πάνω και πήγαινε προς τα κάτω και καθόνταν εδώ ο κόσμος και Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι την ώρα περνούσε παρέλαση στεκόμασταν όλη προσοχή για να περάσει, με σεβασμό δηλαδή.
Και κατέληγε η παρέλαση κάτω στους Ζυχνείς, στον καφενείο, που είναι ένα είδος πλατείας και εκεί, που τη χρησιμοποιούσαν μικρή πλατεία δική τους. Η παρέλαση των Εθνικών Γιορτών Τούρκων, αν θυμάμαι καλά, είναι 29 Οκτωβρίου. Μια μέρα δηλαδή μετά από τη δική μας. Την μια μέρα περνούσε από εδώ η δική μας παρέλαση, την άλλη μέρα περνούσε η παρέλαση των Τούρκων, να πείθω. Με τα ίδια περίπου έτσι, σύντου γιορτασμός, τύμπανα, σημαίες κλπ. Αλλά υπήρχε σεβασμός και στην δική μας για τη δική τους παρέλαση και αυτή για τη δική μας. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μεταξύ 60 και 63 αυτά. Και την ίδια μέρα στο Δημαρχείο του Λαβίθου ψωνόταν η τοπική σημαία. Και εδώ ακριβώς είναι το σπίτι που γεννήθηκα. Που γεννηθήκαν, που μεγαλώσαμε, που παίζαμε. Και εδώ αυτό που βλέπουμε είναι το πρώτο μας γήπεδο, που παίζαμε μπάλα. Ακριβώς δίπλα, ακριβώς στα 20 μέτρα, είναι το σπίτι του Φαΐκη, που ήταν μουχτάρης και χρησιμοποιούσαν σχεδόν την ίδια αυλή με τα παιδιά, με τα εγγόνια του, όταν ήμασταν μικροί. Το σημείο που βλέπουμε τώρα αυτό την αυλή ήταν ο παλιός ελιόμυλος ο δικός μας, που λειτουργούσε ο πατέρας μου, ο παππούς μου, η οικογένεια μας γενικά. Ήταν ελιόμυλος της παλιάς εποχής, που πολύ στα σύγχρονα μέσα, δηλαδή χρησιμοποιούσε ζώο για το τελειώσιμο των ελιών και μηχανή παλιά σκυροκίνητη. Παλιά ο δρόμος εδώ ήταν πιο στενός και από περιγραφές των μητέρα μου, του πατέρα μου. Στο σημείο αυτό έγινε λόγω της στενότητας του δρόμου ένα ατύχημα, δυστύχημα και σκοτώθηκε κάποιος άνθρωπος μέσα από ένα λεωφορείο. Έβγαλε το κεφάλι του έξω για να δει κάτι και κάπου χτύπησε και σκοτώθηκε. Εδώ πέρα το ερείπιο του σπιτιού έμενε κάποια τρία τότε, ονομαζόμενη Μισερού. Είχε μία αδερφή που ονομαζόταν Ελένη Ελεγκού και αυτές οι δύο αδερφές ερωτευτήκαν δύο Τούρκους. Η μία αναγκάστηκε να αλλάξει θρησκεία και έγινε Νατζιέ και η άλλη ανάγκασε τον άντρα να γίνει Νικόλας. Και ονομαζόταν Γεννή Νικολής ο άντρας της. Η εγγονή της Νατζιέ παντρεύτηκε τον Κουτσού, τον πρώτο αντιπρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή ήταν ελληνικής καταγωγής, εν ολίγες, η γυναίκα του Κουτσού. Okay. Κάποτε ο Κουτσού χειρούργησε την εγγονή της Νατζιέ και γιατί ήταν γιατρός ο Κουτσού. Και εκεί επλέχθηκε το ειδήλιο μεταξύ τους και παντρευτήκαν. Στο χώρο που είναι τώρα πίσω μου ακριβώς το σινεμά Ήρης ήταν ένας μικρός λόφος, ας το πούμε έτσι, που πάνω από την κορυφή είχε ένα σπιτάκι στο οποίο έμενε ο Παντελής, ο Αγωγιάτης, ο Χειρατζής όπως τον λέμε, που είχε γαϊδούρια και κουβαλούσε πράγματα. Μετά ανοίχτηκε ο χώρος με εξκαφείς και μελλοντικά αργότερα χτίστηκε το σινεμά, όπως είναι η μορφή του ακριβώς όπως είναι σήμερα. Με τα μαγαζιά κάτω, με το σινεμά πάνω. Το νερό που φαίνεται είναι από μια πηγή πάνω από το λόφο, το λοφίσκο με το φάλο, καταλήγει σε μια μικρή δεξαμενή, ένα είδος μικρό φράχτη της εποχής, δηλαδή το φράχτη. Εμείς το ονομάζαμε κολύμπα, η κολύμπα. Και το νερό αυτό ανήκε ιδιωτικά, ήταν ιδιωτικό τότε. Μια από τις μέρες της εβδομάδας ανήκει και σε εμάς, στο σπίτι μας. Ερχόμαστε την προηγούμενη μέρα, την φράζαμε με ένα στουπί, την κολύμπα, και την άλλη μέρα τα λίγα και πρίζαμε το χωραφάκι του αντίκα στο σπίτι μας. Okay. Εδώ είναι η περιοχή, πάω, είναι η περιοχή του Δημαρχείου. Είναι το Δημαρχείο, ακριβώς το ίδιο κτίριο είναι το Ταμιευτήριο, το Παντοπολείο, δηλαδή η κεντρική αγορά του Ταμιευτήριου, στην οποία είχε μεγάλη κίνηση. Ένα καφενείο μέσα ήταν και
απέναντι ακριβώς από το Ήρης, το σινεμά. Πάλι ήταν καφενείο, δηλαδή σημείο πολιτιστικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας του κόσμου, θα πείτε. Πάνω ακριβώς, φαίνεται απέναντι για το σχολείο, η πρώτη αστική, στην είσοδο του Δημαρχείου φαίνεται τα σκαλιά που ανεβαίναμε για να πάμε στον δρόμο για το σχολείο. Και ο δρόμο που ανεβαίνει προς το σχολείο. Ανηφορικός και δύσβατος, τότε ήταν. Κατέληγαν όλες οι παρελάσεις, γίνονταν όλες οι εκδηλώσεις πολιτιστικές, εθνικές, θρησκευτικές, ομιλίες, προδημαρχία, γιατί ήταν η πλατεία που συγκεντρώναν ο κόσμος σε κάθε εκδηλώσεις. Ακριβώς εδώ δίπλα μου είναι ο σύλλογος. Ήταν ο σύλλογος, την ταπίθα, πολιτιστικός ας πούμε, πολιτισμικός. Γίνονταν εκδηλώσεις και γιορτές. Εδώ είναι η ανατολική πλευρά του Δημαρχείου, όπως φαίνεται. Κάτω στο ισόγειο λειτουργούσε τα παλιά ταυτόχρονα νηπιαγωγείο. Ακριβώς πάνω από το νηπιαγωγείο ήταν η δανειστική βιβλιοθήκη. Όπου μπορούσε κάποιος να πάρει βιβλίο, να διαβάσει και να το επιστρέψει με κάποια χρέωση. Ακριβώς πίσω μου είναι ο ζωολογικός κήπος, όπως τον είχε διαμορφώσει ο Φιλίας Παρασκευαΐδης. Με πολλά ζώα, πουλιά, πετά, ψάρια, ακόμα και αγρινό είχε, πίθηκο, θυμάμαι, αλεπού, και πολλά άλλα. Νούφαρας και νούφαρας, γυνούλες. Είναι ένας ωραίος ζωολογικός κήπος, σύγχρονο για τα δεδομένα της εποχής.